που έσπευσαν όλοι τον κύριο Αλαφούζο να τον αθωώσουν για τα καράβια ενάλλειος έθρα και ασπρονήσει που πραγματοποιούσε λαθροπετρελεύσεις, δηλαδή λαθρέες μεταγγίσεις χωρίς παραστατικά και χωρίς τιμολόγια, τον κύριο Αλαφούζο, και δεν είναι προς τιμήν του κυρίου Εύερτ που ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πήγε μάρτυρας υπεράσπισης λαθρεμπόρου, ούτε είναι προς τιμήν του κυρίου Νίκου Κωνσταντόπουλου που ως αρχηγός υποτίθεται αριστερού κόμματος πήγε συνήγορος υπεράσπισης λαθρεμπόρου και δι μεγαλοεκδότη και δι ενεχομένου σε ένα σωρό σκάνδαλα. Δεν μπορεί να μην ήξερε ο κύριος Αλαφούζος όταν υπερασπιζότανε το κύριο, συγγνώμη, δεν μπορεί να μην ήξερε ο κύριος Κωνσταντόπουλος όταν υπερασπιζόταν τον κύριο Αλαφούζο ότι είχε δώσει την επιταγή των 360 εκατομμυρίων στον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Αλαφούζος. Δεν μπορεί να μην το ξέρε. Έτσι, όλοι οι οπαδοί που ψηφίζουν συνασπισμό πρέπει να ξέρουν ότι ο πρόεδρός τους ήταν συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Αλαφούζου, λαθρεμπόρου και κατηγορουμένου, και τώρα το αθωώθηκε, είναι... Αφήστε το αθωώθηκε. Το αθωώθηκε... Θα το δούμε αν αθωώθηκε. Θα αναμοχλευτούν οι υποθέσεις της λαθρεμπορίας Αλαφούζου. Πρέπει να αναμοχλευτούν, διότι ο κύριος αυτός έχει ραδιόφωνα, έχει εφημερίδες και επιδίδεται σε παράνομες πράξεις. Δεν επιτρέπεται. Και πήγανε όλος ο πώς το δικαστήριο να τον καταδικάσει όταν βλέπει τον κατσιφάρα υπουργό ναυτιλίας να είναι, αντί να είναι υπερασπιστής του ελληνικού δημοσίου, πήγε υπερασπιστής του κυρίου Αλαφούζου. Καταλαβαίνετε με τι τρόπο. Ο Εύερτ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε πήγε υπέρ του Αλαφούζου κι αυτός. Ο Κωνσταντόπουλος δικηγόρος, άντε τώρα το δικαστήριο να καταδικάσει όταν βλέπει όλη τη Βουλή να σέρνεται στα πόδια του κυρίου Αλαφούζου. Κυρίες και κύριοι.